Το θέμα όμως είναι ότι ο κύριος Γαλατάς, ο οποίος είναι επιχειρηματίας χρόνια στην περιοχή, βλέπετε ότι είμαστε στο κέντρο του Φαλιρακίου, δεν κινείται ψυχή, δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Κύριε Γαλατά, να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση εδώ στο Φαλιράκι αυτές τις μέρες. Λίγο μετά σε όλο τον κόσμο, θα θέλαμε να πούμε. Αγωνία είναι και αναμονή νιώθουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Περιμένουμε κόσμο μετά την 1 Ιουλίου, αλλά δεν ξέρουμε το τι κόσμος θα έρθει. Θα μπορέσουμε να δουλέψουμε, θα έρθει ο κόσμος να είναι αρκετός ώστε όλες οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Αυτά είναι που περιμένουμε και δεν ξέρουμε. Κύριε Γαλατά, δηλαδή, το μεγάλο στοίχημα είναι ότι αν θα έρθει ο κόσμος, εάν θα υπάρχει ο συνωστισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς θα κρατήσετε αυτόν τον κόσμο έξω από τα μαγαζιά σας, εν πάση περιπτώσει στο επιτρεπόμενο όριο. Και εκεί τώρα είναι ένας δρόμος, εκεί που είστε, νομίζω είναι ο δρόμος με τα μπάρα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Μπορούμε να πάμε και λίγο πλάγια να δείτε. Ναι, να δούμε λιγάκι. Εκεί υπό άλλες συνθήκες τώρα θα επέστρεφαν. Θα ξημερώνουν. Ναι, θα ξημερώνουν και θα έβλεπες κόσμο. Τώρα δεν έχει τίποτα, παιδί. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια εικόνα στο Φαλιράκι. Όχι, είναι εντελώς ψυχρή εικόνα, τέσσερα. Ναι, απλώς φέτος. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν θα έρθουν από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία που έρχονται συνήθως, πώς θα τους αντιμετωπίσετε, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλος φόβος για αυτούς, έτσι δεν είναι? Εμείς θα τους δεχτούμε εδώ πέρα. Απλώς θα είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Θα έχουμε όλα τα μέτρα προστασίας που ορίζει το κράτος. Γιατί και εμείς θέλουμε να είμαστε ασφαλείς και υγιείς πάνω απ' όλα, έτσι. Αλλά τι γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ στο Φαλιράκι, διότι είναι ένας τεράστιος χώρος. Να υπάρχει συνοσπισμός στα καταστήματα. Είναι πάρα πολλά τα καταστήματα και δεν υπάρχει περίπτωση ένα μαγαζί να γεμίσει με αυτό το 10-20% της περσινής σεζόν που θα έρθει εδώ καλά, πέρα. Καλά, μην το λέτε αυτό, γιατί να σας πω και κάτι. Βλέπετε τι γίνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Συνοστίζει το κόσμος επειδή τα περισσότερα είναι κλειστά. Υπάρχουν επαγγελματίες που δεν θα ανοίξουν και στο Φαλιράκι έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες που δηλώνουν ότι δεν θα ανοίξουν και ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν, μεγάλα ξενοδοχεία. Γιατί σκέφτονται το τι θα γίνει σε περίπτωση καραντίνας, αν υπάρχουν κρούσματα και πάει λέγοντας. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι είναι προσεκτικοί, κάνουν προσεκτικές κινήσεις και μελετάνε οι επιχειρηματίες τις κινήσεις τους για να δουν το πώς θα παρουσιάσουν την τουριστική σεζόν και έξω. Πάντως, Ιορδάνη και Ανθή, να πούμε ότι μην ξεχνάμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο κύριος Χατζημάρκος ήταν από τους πρωτοπόρους που είχαν σκεφτεί την ιδέα να υπάρχει ξενοδοχείο COVID στην περιοχή. Σωστό. Ναι. Σωστό, γιατί φιλοξενεί πάρα πολύ έτσι, κόσμο και η Βρετανία. Και ο τουρισμός από τη Βρετανία είναι. Γιατί τους βάζει και καραντίνα αυτούς.